η οποία Κατερίνα καινούριο, τα πήρε στο κρανίο. Τα πήρε στο κρανίο, βέβαια. Για τα όσα ακούγονται για την εγκυμοσύνη της. Να ακούσουμε τι λέει η Κατερίνα καινούριο για την εγκυμοσύνη. Να ακούσουμε γιατί. Τα είπε όλα μόνη της. Τα είπε όλα μόνη της και στεναχωρέθηκε γιατί παίρνουν οι δημοσιογράφοι τους γονείς της, κύριε Ιώνα, όπως παίρνατε κι εσείς. Για να μάθετε είναι έγκυος. Άκου τώρα την απάντηση, κύριε Ιώνα, δεν τρέπεσε λίγο. Πάμε να το δούμε για, για τα γεννητούρια. Θα περιμένουμε μωρό ή όχι. Για πάμε να δούμε τι λέει. Όταν κάποιοι δημοσιογράφοι εντός εισαγωγικών πήρανε σπίτι στους γονείς μου την Παρασκευή και τους λέγανε θέλουμε μια δήλωση στους γονείς μου στο σταθερό μου τηλέφωνο αν η Κατερίνα είναι έγκυος. Αν κόψω ήτανε κάποια sites, όχι εσείς οι τηλεθεατές, μου έχετε στείλει τα πιο όμορφα μηνύματα που υπάρχουν. Με τις ωραιότερες ευχές. Όταν κάποιοι δημοσιογράφοι έχουν και κριτικές και λένε ότι έχει ανοίξει λεκάνη της και είναι έγκυος και περιμένει κορίτσι. Λοιπόν, για να τελειώνω λίγο αυτή η ιστορία, να πω εγώ ότι. Εγώ θέλω να πω κάτι, ναι. Γιατί με πήρε μπάλα και μάλλον. Ακριβώς. Όταν μια γυναίκα, όταν κάποιος πει στην κατάστασή της, όταν μια γυναίκα μπορεί να έχει λίγο πριστεί. Όταν μια γυναίκα που είναι 35 στα 36 μπορεί να μην νιώσει λίγο καλά, που έχει γίνει πριν ένα μήνα. Οι λόγοι δεν είναι μόνο εγκυμοσύνη, μπορεί να είναι κάποια θεραπεία. Μπορεί να, μπορεί να είναι ορμόνες, μπορεί να είναι κάτι ορμονικό, μπορεί να είναι κάποια άλλη οτιδήποτε διαδικασία ή τέλος πάντων μπορεί πολύ απλά στις δύσκολες μέρες του μήνα. Δεν είμαι έγκυος, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Απλά δεν μου αρέσει το να απολογούμε γιατί μπορεί σε κάποιο καιρό, σε λίγο δεν ξέρω, μπορεί τώρα, μπορεί λίγο πιο μετά, μπορεί σε χρόνια, μπορεί και ποτέ να μείνω έγκυος. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω είμαι, δεν είμαι και να παίζουμε. Με υπονοούμενα. Με όλο αυτό. Έτσι. Διότι μπορεί οτιδήποτε. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα για μια γυναίκα. Και δεν έχω παίξει ποτέ. Αν μείνω έγκυος ή αν είμαι μελλοντικά κτλ., θα φανεί. Θέλει έναν ιδιαίτερο χειρισμό, είναι πολύ λεπτό το θέμα. Δεν το λέω για την Ηλιάνα. Η Ηλιάνα ήταν γλυκύτατη και το είπε και καλά. Και είπε για την κατάστασή τη. Ναι, δεν αναφέρει. Ήθελε κάτι να πει ο Γρηγόρη. Και εγώ αισθάνθηκα άσχημα με τη διάσταση που πήρε. Σε πήρα αμέσως τηλέφωνο και σου λέω: ρε Κατερίνα, τι γίνεται τώρα εδώ. Έχω πει και άλλα πράγματα, σε έχω πειράξει και άλλες φορές. Ο Γρηγόρης μπορεί να πει και κάτι προσωπικό μου και να μου το είπε. Εμείς έχουμε μια κουβέντα λίγο πριν την εκπομπή. Δηλαδή, μερικές φορές και εγώ αισθανόμουν άσχημα γιατί μου στέλναν μηνύματα και με ρωτούσαν και εμένα. Με πολύ αγάπη ο κόσμος. Παίρνουν όλοι το θέμη. Παίρνανε την. Ο κόσμος, το ξαναλέω. Οι τηλεθεατές μου έχουν στείλει τα πιο όμορφα μηνύματα και στην καρδιά μου. Με ενόχλησε συμπεριφορά κάποιων, όχι όλων, κάποιων. Δεν θέλω να του πω καν συνάδελφο. Πήρανε σπίτι μου, παίρναν τέλος πάντων. Γράφανε για την Κατερίνα. Η λεκάνη μου δεν έχει ανοίξει, να ξέρετε. Άρα δεν είναι έγκυος ο κορίτσι. Με το καλό, όποτε έρθει ο πελαργός να της έρθει. Αλλά είναι, σου λέει, είναι ενοχλητικό να κυνηγάνει κάποιον. Καλά, ναι, άμα την παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο. Παίρνουν τους δικούς της, παίρνουν τα ξαδέρφια της, παίρνουν τη θεία της. Εντάξει. Κοίτα, επειδή να πω την Κατερίνα καινούργια τη συμπαθώ πάρα πολύ. Αλλά και η δικιά της εκπομπή τέλεια κάνει. Παιδιά, τα ίδια δεν κάνετε κι εσείς. Μην δουλευόμαστε τώρα. Ό,τι και να γίνει, δεν παίρνετε μανάδες, πατεράδες, γονείς, ξαδέρφια. Τα ίδια κάνετε. Τα ίδια ακριβώς κάνουνε. Της ίδιας γνωστής χολής. Τα ίδια ακριβώς. Τα ίδια ακριβώς. Να πηγαίνει ο ρεπόρτερ, να τη στείνει από κάτω. Να τους κυνηγάει. Και αν δεν μιλήσουνε. Να τους κράζουνε, όπως είχαμε δει και με το MasterChef, τον Γκριτή. Α, με τον Κοντιζά. Με τον Κοντιζά. Ή την άλλη που παντρευότανε και, ή που χώρισε που πέραν τηλέφωνο τα σόγια, στις μανάδες, στις γιαγιάδες, στις χιάδες, στα χωριά. Μα τα κάνουν και οι ίδιοι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Ξαναλέω, τη συμπαθώ πάρα πολύ την Κατερίνα καινούριο. Πραγματικά τα έχει καταφέρει και είναι άξια που έχει φτάσει σε αυτό το βαθμό της επιτυχίας της. Αλλά τα ίδια κάνει και η ίδια. Η ομάδα της. Ακριβώς τα ίδια κάνουνε. Δεν πειράζει να είναι καλά, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.